Αθηνά Is Nega, συνεχίζονται οι εξελίξεις με τις αποκαλύψεις για την παρενόχληση στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο, όπου η Αθηνά Is Nega σε συνέντευξη της αποκάλυψε ότι αυτό συμβαίνει και στη δημοσιογραφία. Σημειώνεται ότι ο Θοδωρής Φραντζέσκο σε συνέντευξη του αποκάλυψε ότι καταδικάζει την βία και μίλησε για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Αθηνά Is Nega, οι αποκαλύψεις. Στην εκπομπή Πάμε Δανάη βρέθηκε καλεσμένη η Αθηνά Is Nega, όπου μίλησε για την περίοδο της καραντίνας αλλά και το ελληνικό κίνημα hashtag MeToo. Για το κίνημα hashtag MeToo είπε πως δεν ξέρει αν θα υπάρξει συνέχεια, ενώ υποστήριξε πως υπάρχει και εργασιακό hashtag MeToo στην Ελλάδα. Για το χώρο της δημοσιογραφίας είπε πως υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση, η οποία όμως δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ, γιατί τα ίδια τα μέσα θα έπρεπε να μιλήσουν για σεξουαλική παρενόχληση που συμβαίνει μέσα σε αυτά. Αναφέρθηκε και στις αμβλώσεις υποστηρίζοντας πως είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της γυναίκας, αλλά με στενοχωρεί που είναι τόσες πολλές στην Ελλάδα. Νίκος Νικολάου, δεν έχω να κρύψω κάτι τι λέει ο ηθοποιός για τις φημολογούμενες καταγγελίες εναντίον του βίντεο. Ο ηθοποιός Νίκος Νικολάου μίλησε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις καταγγελίες που φέρεται να έχουν γίνει εις βάρος του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει τίποτα να κρύψει. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων πριν από μερικές μέρες όταν ένα δημοσίευμα ανέφερε πως υπάρχουν καταγγελίες για εκείνον για σεξουαλική παρενόχληση και πως το Μέγκα έχει αποφασίσει να τον απομακρύνει από τη σειρά έξαψη. Λίγες μέρες μετά ακολούθησε η παραίτηση του από τη θέση του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του Κεντρικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση. Οι δηλώσεις του Νίκου Νικολάου για τις καταγγελίες. Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε να κρυφτώ από κάτι, γι' αυτό απαντώ και μπορώ να μιλήσω για ό,τι με αφορά, δεν ξέρω τι κρύβει όλο αυτό και δεν θέλω να χαρακτηρίσω κάτι πριν το διαπιστώσω. Εγώ ανέβηκα στο ΚΘΒΕ ως ηθοποιός το 2013, έκτοτε βρίσκομαι στο ΚΘΒΕ και τον τελευταίο χρόνο είμαι στη θέση του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή που αποφασίσαμε και με το Υπουργείο να έχω μια αναστολή ώστε να διευκρινιστεί το θέμα. Είναι κάτι που το ήθελα γιατί δεν γίνεται να ακούγονται διάφορα πράγματα για έναν άνθρωπο και εγώ να κάνω τη δουλειά μου απερίσπαστος, δήλωσε αρχικά. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο ΜΕΤΟΥ και την υπόθεση Λιγνάδη, είπε, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακούγονται τώρα όλα αυτά, πως όλοι κάτι ήξεραν, όλοι κάτι άκουγαν, αν ένας άνθρωπος έχει μια ιδιαίτερη προσωπική ζωή την οποία δεν μπορείς να την ξέρεις και σου έρχεται ως φήμη, δεν είσαι εσύ που μπορείς να την κρίνεις, εγώ δεν ήξερα όλα αυτά που ακούγονται και μένει να κρυφτούν στο δικαστήριο.